Quem espera, Jesus? Οι Κινέζοι εκπλήρουν οξυμολοριθέν. Την κατάρα μου να έχεις και να γεννηθείς σε μια ενδιαφέρουσα εποχή. Προσωπικά, αυτή την τόσο περίεργη αλλά τόσο αληθινή κατάρα την γνώρισα από μια αναφορά του Καζαντζάκη. Θα έλεγα ότι οι εποχές που ζούμε δεν είναι απλά ενδιαφέρουσες, είναι άγριες. Σε αυτές τις ενδιαφέρουσες και άγριες εποχές, το να ασχοληθεί κανείς με τα κοινά δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Οι ηγέτες όμως δεν παίρνουν ποτέ τις πιο εύκολες αποφάσεις όταν πρόκειται για το ευρύτερο καλό. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου να είμαι αντικειμενική μιλώντας για τον Γιώργο Γιόνι. Προσπάθησα να αποστασιοποιηθώ καθώς έγραφα αυτά τα λίγα λόγια και ειλικρινά ελπίζω πως τα κατάφερα, αν και ήταν πραγματικά δύσκολο. Και εξηγούμε. Τον Γιώργο τον ξέρω από παιδί. Μεγαλώσαμε μαζί. Τους γονείς μας συνέδεαν βαθύτατοι δεσμοί φιλίας και αγάπης που επισφραγίστηκαν με τη βάπτιση του Γιώργου από τον πατέρα μου. Περνούσαμε μαζί διακοπές και γιορτές. Σε όλες τις φωτογραφίες από παιδικά πάρτι, εκδρομές και διακοπές, ο Γιώργος είναι πάντα παρόν. Και έχει πάντα το ίδιο ύφος. Ως καθηγήτρια, έχω μάθει να το γνωρίζω αυτό το ύφος. Είναι το ύφος των ξεχωριστών παιδιών που είναι πάντα έτοιμα για την επόμενη κίνηση. Για την πλειοψηφία των συναδέλφων καθηγητών, το ύφος αυτό σε ένα παιδί σημαίνει πελάδες. Εγώ το αγαπώ. Και το αγαπώ γιατί ξέρω πως αυτό βλέμμα σημαίνει πως έχω απέναντί μου ένα παιδί που όταν μεγαλώσει θα γίνει μια ενδιαφέρουσα και άρτια προσωπικότητα. Πριν ξεκινήσω να γράψω, ρώτησα τον αδελφό μου πως μεγαλύτερος τον ήξερε καλύτερα. Εμένα, βλέπετε, δεν με έπαιζαν ιδιαίτερα. Με σνόμπαραν επειδή ήμουν μικρότερη. Πες μου δύο επίθετα που θα χαρακτήριζαν τον Γιώργο όπως τον θυμάσαι παιδί. Μου απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη, γρήγορος και αποφασιστικός. Ήταν γρήγορος και αποφασιστικός όταν έπαιζε κλέφτες και αστυνόμους με τα αδέλφια μου. Ήταν γρήγορος και αποφασιστικός όταν έπαιζε βόλεϊ. Ήταν γρήγορος και αποφασιστικός σαν δήμαρχος. Έθεσα το ίδιο ερώτημα στον εξάδελφό μου που τον ήξερε καλύτερα ως ενήλικα. Μου είπε δύο άλλα επίθετα. Έντιμος και ειλικρινής. Και συμπλήρωσε. Τόσο ειλικρινής που δυσαρεστεί τους ανθρώπους γύρω του. Ξέρετε, προσωπικά κρατώ πάντα κοντά μου τους ανθρώπους που με καλοπροαίρετη ειλικρίνεια με δυσαρεστούν, γιατί μου προσφέρουν μια άλλη οπτική. Και μια άλλη οπτική είναι πάντα χρήσιμη, ειδικά στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε. Γρήγορος και αποφασιστικός, έντιμος και ειλικρινής, τι άλλο να ζητήσει κανείς από έναν ηγέτη. Ο Γιώργος και η ομάδα του είναι εδώ από επιλογή. Και πρόκειται για μια πραγματικά δύσκολη επιλογή, γιατί δεν τους έστειλε κάποιος εδώ. Είναι εδώ γιατί έζησε και μεγάλωσε σε αυτόν τον τόπο, τον πονάει και τον αγαπάει, δεν είναι περαστικός. Ο Γιώργος και η ομάδα του είναι εδώ, αφήνοντας έξω τις όποιες κομματικές ταυτότητες, γιατί ανησυχούν για τον τόπο και την πορεία που έχει πάρει. Είναι εδώ για να σταματήσει την καταστροφική αυτή πορεία, και το καλύτερο μέρος σε αυτό είναι ότι μπορούν να την αντιστρέψουν. Έχουν την εμπειρία, την διάθεση και την δύναμη να το κάνουν. Είναι εδώ για τον τόπο μας, για το μέλλον μας και για τα παιδιά μας. Είναι εδώ για μας. Καλώς στο βήμα το Γιώργο Γιόνι. Φίλες και φίλοι, συνεργάτες και συνεργάτισες, αγαπητοί εκπρόσωποι των ΜΜΕ, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Δημοτικής Ανανεωτικής Παρέμβασης Πολιτών, αλλά και προσωπικά, σας ευχαριστώ θερμά γιατί ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Πρόσκληση να παραστείτε σε μια κορυφαία πολιτική εκδήλωση του συνδυασμού μας. Και είναι κορυφαία, γιατί η ανακοίνωση ενώπιον του λαού και ενώπιον σας σήμερα περί συμμετοχής μας στην προσεχή δημοτική εκλογική διαδικασία δεν συνιστά για μας μια απλή πολιτική πράξη. Δεν αφορά μια τυπική γνωστοποίηση των προθέσεών μας. Αντίθετα, εκτιμούμε ότι συνιστά ευθύνη.
πως είναι σύμφωνο τιμής, υποσχετικό δεσμεύσεων και όχι ανεκπλήρωτων υποσχέσεων. Δήλωση παρουσίας και ετοιμότητας για συνέχιση και ανάλεψη νέων αγώνων. Αγώνων χάρη του δημοτικού συμφέροντος και των δημοτών αδιακρίτως. Αγώνων για να καταστούμε άξιοι εμπιστοσύνης του λαού να διαχειριστούμε τις δημοτικές μας υποθέσεις. Φίλες και φίλοι, η αγριότητα των καιρών για τη χώρα και τους πολίτες είναι υπαρκτή και δεδομένη. Ευθύς εξ αρχής όμως, επιθυμώ να υπογραμμίσω ότι δεδομένη πρέπει να θεωρείται και η δική μας ανυποχώρητη και προγραμματική βάση. Η διαφύλαξη δηλαδή του Δήμου από τις παρενέργειες. Η απορρόφηση με σειρά μέτρων των αρνητικών οικονομικών και κοινωνικών κραδασμών. Η δημιουργία πλαισίων προστασίας των συμφερόντων του Δήμου και των Δημοτών. Συμφέροντα είτε γενικότερα είτε ειδικότερα και σε οποιοδήποτε επίπεδο, τοπικό ή όχι. Και μας δίνεται η ευκαιρία. Ευκαιρία, εάν εκμεταλλευτούμε και αξιοποιήσουμε το σπουδαίο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης παρά την ασφυξία που δημιουργεί ο Καλλικράτης. Ρόλο μιας ακομμάτισης αυτοδιοίκησης και χωρίς εξαρτήσεις. Ρόλο στηριγμένο στο βάθρο της λαϊκής συμμετοχής, του διαλόγου, της αποκέντρωσης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και στο βάθρο της δημοκρατίας και των αρχών της. Αρχές τις οποίες με την ευκαιρία ούτε χαρίζουμε, αλλά και δεν αναγνωρίζουμε σε κανένα την αποκλειστικότητα. Η κρισιμότητα των καιρών σε εθνικό επίπεδο έμελε όμως, κυρίες και κύριοι, να συμπληρωθεί από μία ανάλογη κατάσταση σε τοπικό επίπεδο, στο Δήμο μας. Αιτία, η διαχείριση των τοπικών μας ζητημάτων από την δημοτική πλειοψηφία όπως διαμορφώθηκε με πολιτικούς συνεταιρισμούς και όπως κατάληξε σήμερα. Ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ιστορία, τη φήμη και την εξέλιξη του Δήμου ή της πόλης. Ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο και ειδικότερα με το θεϊκό μας αγαθό το νερό. Ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ανύπαρκτη προστασία και διασφάλιση ύψης των δημοτικών συμφερόντων και εργαζομένων. Εργαζομένων που τελούν υποκαθεστώς ανασφάλειας. Αλλά και διότι επιπλέον σε αυτή τη δημοτική περίοδο η κοινωνική αλληλεγγύη είναι άγνωστη ή επιλεκτική και ψηφοθυρική. Διότι η γενικότερη οικονομική και τουριστική ανάπτυξη έχει καταντήσει ανύπαρκτη. Ο επαγγελματικός κόσμος στενάζει και ο οικογενειακός προϋπολογισμός επιβαρύνθηκε τώρα και με δημοτικά χαράτσια. Διότι η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και η προκοπή των παιδιών μας αποτελεί μαγική εικόνα, ενώ στο δάσος της απραξίας αναζητούνται οι δημοτικές πολιτιστικές και αθλητικές δημιουργίες. Κοντά στα προηγούμενα, θα πρόσθετα την πλήρη εγκατάληψη μοχλών ανάπτυξης του Δήμου, όπως το ΣΠΑ και το κολυμβητήριο, και ακόμα την αδιαφάνεια των οικονομικών, τη συσκότηση της πορείας των μεγάλων θεμάτων όπως για το καζίνο και τις αθετήσεις λόγων και αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τον προαστιακό και τέλος τη λειτουργία μιας βιομηχανίας παραγωγής ασύστολων ψευδών και βιασμού της αλήθειας. Για την τελευταία δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν, γιατί στερούνται επιχειρημάτων. Δεν είναι ωστόσο ώρα ειδικότερης αναφοράς για τα προηγούμενα. Εκτιμώ εξάλλου ότι οι πολίτες διαθέτουν γνώση και γνώμη και είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε όλοι με την πολιτική φιλοσοφία που μας διακρίνει. Ότι δηλαδή η αιμονή στο παρελθόν δεν αφήνει περιθώρια δράσης και σημαίνει σπατάλη πολύτιμου χρόνου. Ιδιαίτερα τώρα, ότι δεν συνιστά πολιτική υγεία ούτε παραγωγική είναι. Κυρίως όμως αποτελεσματική και χρήσιμη δεν είναι. Δεν σημαίνουν ασφαλώς τα προηγούμενα άφεση αμαρτιών ή παρέτηση αποκαλώπηση κριτική και την αποκάλυψη αλήθεια στο λαός. Κάθε άλλο μάλιστα. Όφυλα όμως
να επισημάνω κάποια ζητήματα για να καταδείξω τις πηγάδες πέτρες από τις οποίες περνά ο τόπος εξαιτίας μιας αδύναμης, άστοχης και παραπέωσας δημοτικής πλειοψηφίας. Πλειοψηφίας στηριζόμενη στην αναποφασιστικότητα, στην πολυλογία, σε μπαλκονάτα κούφια λόγια και σε σπασμένα πολιτικά δεκανίκια πολιτικών της συνεταίρων. Όφυλα επίσης να αναδείξω το βαρύτατο έργο που προβάλλεται μπροστά μας για να εκτιμηθούν οι προσπάθειες που απαιτούνται προκειμένου να κλείσει το δυνατόν συντομότερο αυτή η θλιβερή και οδυνηρή παρένθεση για τον τόπο. Η δημοτική ανανεωτική παρέμβαση πολιτών, κυρίες και κύριοι, διαβατήριο της πορείας της προς το λαό, έχει μεταξύ των άλλων το τεράστιο έργο της. Την αγωνιστική αξιοπιστία και δυναμική της δημοτικής μας ομάδας. Τις εμελιώδεις προτάσεις της. Προτάσεις για ζητήματα που μας απασχολούν λιγότερο ή περισσότερο κάθε φορά ως Δήμο ή Δημότες. Δημότες που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε χωρίς διακρίσεις, χωρίς κομματικά κριτήρια, χωρίς επιλογές, χωρίς κλειστές πόρτες απέναντι σε δικαιώματα, χωρίς έλλειψη κατανόησης και βοήθειας. Γιατί επιδιώξαμε και επιδιώκουμε να είμαστε εκλεκτοί του λαού και όχι εκλεκτοί και αντιπρόσωποι κομμάτων. Με αυτές τις αρχές, με την πολύτιμη εμπειρία των αρχαιότερων μελών μας, εμπλουτισμένη τώρα με την ορμή των νεότερων στελεχών μας, με την παράλληλη συνδρομή του προσωπικού του Δήμου, στόχο αμετακίνητο έχουμε την άσκηση μια επιθετικής πολιτικής σε όλους τους τομείς. Για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο, για να ξαναβρούμε και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες, για να θέσουμε το Δήμο σε μια τροχιά αναδημιουργίας, με ένα πρόγραμμα αξιόπιστο και πραγματοποιήσιμο, όχι έκθεση ιδεών, πρόγραμμα δεσμευτικό, όχι παραπλανητικό, πρόγραμμα σύγχρονο και δημιουργικό, με νέες και ριζοσπαστικές ιδέες, που θα κλείνει πληγές, θα αντιμετωπίζει ζητήματα, θα θέτει στόχους και θα αποπνέει δύναμη και προοπτική. Πρόγραμμα άσκησης ευρύτατης κοινωνικής πολιτικής και ιατρικής μέριμνας, οικονομικής διαφάνειας και λογοδοσίας, τουριστικής και γενικότερα οικονομικής ανάπτυξης. Πρόγραμμα για θέματα παιδείας, παιδικής ηλικίας, αξιοποίηση του επιστημονικού μας δυναμικού και θέματα νεολαίας πολιτισμού και άθλησης, περιβάλλοντος και καθημερινότητας. Από τους πραγματικούς μας στόχους δεν εξαιρείται ασφαλώς η πολιτική νερού και το ζήτημα των σχέσεων Δήμου Καζίνου. Στη βάση του σεβασμού των αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των δύο μερών, καθώς και η διασφάλιση των εργαζομένων, αλλά και το ζήτημα του προαστιακού με εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ήταν τέλος παράληψή μου αν δεν γνωστοποιούσα την απόφασή μας να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός ήπιου πολιτικού κλίματος, καλώντας τους πολλούς συνυποψηφίους μας, των οποίων σέβομαι τις φιλοδοξίες, να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί συνεργάτες και συνεργάτησες, συνδημότες και συνδημότησες, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ γιατί ανησυχούμε για τον τόπο μας. Ανησυχούμε για την καταστροφική πορεία του τόπου μας. Είμαστε εδώ για να σταματήσουμε την καταστροφή, για να ανατρέψουμε την πορεία. Είμαστε εδώ γιατί εμείς ζούμε εδώ. Δεν είμαστε περαστικοί. Δεν κάνουμε καριέρα. Ξεκινάμε και κοιμόμαστε στο Λουτράκι, στους Αγίους, στην Περαχώρα, στα Ίσμια, στα Μπίσια. Δεν είμαστε φερτοί. Είμαστε εδώ γιατί μας ενδιαφέρει να αλλάξουμε τα πράγματα. Εμείς να αλλάξουμε τα πράγματα. Όχι ξένοι, όχι άλλοι. Εμείς εδώ για τον τόπο μας, για το μέλλον μας, για εμάς και τα παιδιά μας. Είμαστε εδώ αφήνοντας την είσοδο τις κομματικές μας ταυτότητες. Είμαστε εδώ πέρα και πάνω από τα κόμματα. Είμαστε κάτω μόνο από το συμφέρον του τόπου. Δεν μας έστειλε κανείς εδώ.
Είμαστε εδώ γιατί δεν μας ενδιαφέρει να εξυπηρετήσουμε τις κομματικές ανάγκες κανενός. Γραμμή δεν παίρνουμε. Συμφέροντα δεν εξυπηρετούμε. Συναποφασίζουμε με μόνο κριτήριο αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι καλό για μας, για τον τόπο μας και για τα παιδιά μας. Και σας καλώ όλους να δώσουμε τα χέρια παίρνοντας μέρος σε ένα δύσκολο, ανηφορικό, αλλά ωραίο αγώνα, δίνοντας συζητάει ο ένας τον άλλον. Για την πατρίδα και τα παιδιά μας. Για ένα καλύτερο αύριο, για μια καλύτερη ευχή και τύχη σε αυτόν τον τόπο που την αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ.